מבחינה זו הסיום של התוכנית לא רלוונטי. אני כן רוצה להודות לכל האנשים שעבדו פה במשך השנים. זה הביתי המקצועי המון שנים, המון רגעים קשים והמון רגעים טובים, ובסוף הרבה אנשים הולכים הביתה. ואני מקווה מאוד שימצאו דרכם המקצועית, כמו גם מקווה שהשידור הציבורי ימשיך להיות חזק, גם אם ימשיך להתקיים במתכונת אחרת, במקום אחר. עכשיו נכניס את ההקלטות, ונקווה להמשך פרטים נוספים, ושהתמונה תתבהר מהר ולא כפי שהראה עד היום בדיוני הכנסת. Είναι τα λόγια της παρουσιάστριας του Δελτίου Ειδήσεων. Ήταν σε πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση την ώρα που μιλούσε και έλεγε τις τελευταίες λέξεις πριν πέσει μαύρο στην δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ. Όπως σας είπαμε όμως, υπάρχουν συνάδελφοι εδώ από το Ισραήλ, από τη δημόσια τηλεόραση, που συμμετέχουν στο 41ο Διεθνές Συνέδριο, στο Input. Βρίσκονται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και εδώ έμαθαν και τα νέα. Σύνδεση με το λιμάνι. Εκεί μας περιμένει η συνάδελφος, η Χριστίνα Σημεωνίδου. Θα μας παρουσιάσεις και τις καλεσμένες σου, Χριστίνα. Είμαι η Χριστίνα Σιγανίδου. Χριστίνα, καλημέρι. Τι είπα εγώ? Είμαστε... Αλήθεια, με συγχωρείς πάρα πολύ, Χριστίνα. Λοιπόν, Χριστίνα είμαστε... Σιγανίδου. Είμαστε... Σήμερα με τα ονόματα δεν το έχω, ναι. Είμαστε, όπως είπες, στο λιμάνι, στην Διεθνή Διοργάνωση για το Input των Διεθνών Τηλεοράσεων. Είναι κοντά μου, στα δεξιά μου, η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού, η κυρία Σουζάνε Χόφμαν, θορυβημένη και ανήσυχη και προσεκτική. Και στα αριστερά μου είναι η κυρία Οσνάτρα Μπελσί, η οποία είναι η Εθνική Συντονίστρια της Ισραηλινής Αντιπροσωπείας. Ναι. Μάθαμε τα νέα όλοι, θορυβηθήκαμε. Θα πάρουμε πρώτα μία δήλωση από την κυρία Χόφμαν και στη συνέχεια από την Ισραηλινή συνάδελφο. Mrs. Hoffman, how did you receive all this news about the Israeli shutdown? Πώς δεχθήκατε τα νέα για το κλείσιμο της Ισραηλινής τηλεόρασης? We have been aware since November that something is going to happen, that there's big support in Israel looking out of the country to stop them, thing that's very dangerous. But we learned it only this morning. Γνωρίζαμε από τον Νοέμβριο ότι κάτι δύσκολο και σοβαρό πρόκειται να γίνει, όπως μάθαμε και από τον Αλέξανδρο Μάρκου από το ρεπορτάζ, αλλά το μάθαμε μόλις σήμερα ότι όντως συνέβη. And although the news, the first news have been much worse than what we hear now and we keep getting here more things, we are still very worried. Το πρώτο νέα ακουγόταν πολύ πιο άγρια από αυτό που καταλαβαίνουμε σιγά σιγά. Συνεχίζουμε να είμαστε ανήσυχοι, αλλά έρχονται πληροφορίες διαρκώς. Because we know when politicians start fiddling with public broadcasting, democracy is at stake everywhere and we have... Διότι γνωρίζουμε ότι όταν οι πολιτικοί μπλέκονται με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, η δημοκρατία πάσχει παντού. And the fact that the news department now is separated from the rest of broadcasting is something that really makes me very suspicious of what is the aim of that. Το γεγονός ότι τα νέα, ο τομέας ειδήσεων θα χωριστεί από τον τομέα της ψυχαγωγίας, είναι κάτι που με ανησυχεί ιδιαίτερα. So we need to have a very close look at what is happening and I very much hope that it doesn't stay as an Israeli movement but the really public broadcasting all over the world is aware of now we really have to have a close eye and we have to speak about it. Οπότε πρέπει όλοι μας παγκοσμίως να δίνουμε εξαιρετική προσοχή σε αυτό mm-hmm. που συμβαίνει τώρα στο Ισραήλ. Χριστίνα. Δεν είναι μόνο υπόθεση του Ισραήλ, είναι παγκόσμια υπόθεση και την παρακολουθούμε από κοντά. Χριστίνα, να πάμε much. Και στην συνάδελφο που έχεις δίπλα σου να ρωτήσουμε αν έχουν σκοπό να αντιδράσουν με κάποιο τρόπο. Ναι, ναι, σε αυτή την απόφαση. Ακριβώς. Mrs. Trabelsi, we would like to know what are your intentions so far. How are you going to react? We worked and we fought all the last 3 years to have the new public broadcast because the old one was at 2014 they decided about the law. Okay. Προσπαθούμε να έχουμε το νέο νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014, εξηγώ με τις ευλογίες του και τότε Πρωθυπουργού Νετανιάχου.
And the same Netanyahu, after a year and a half, decided that he doesn't want a new broadcast. And μετά από 1,5 χρόνο αποφάσισε ότι δεν τον θέλει τον νέο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Δεν θέλει αυτόν τον νόμο, τον οποίο νόμο τον έφτιαξαν οι ίδιοι οι κινηματογραφιστές και οι άνθρωποι της τηλεόρασης και παρήχε μεγάλη ελευθερία. And they kept on postponing the opening of the new one and the closing of the old one, and it και διαρκώς ανέβαλαν το άνοιγμα του νέου φορέα και θέλανε να ανέβαλαν το άνοιγμα του νέου φορέα, κρατούσαν τον παλιό φορέα, γιατί είναι το θέμα του να μείνουν να χωριστούν σε δύο κομμάτια, ειδήσεις και ψυχαγωγία. The solution that was created after long discussion was that they separate the news from the rest of the television. Η λύση είναι αυτή που είπα. Ναι. We were not so happy about it, but this is how it was, and in the last few days there were discussions in the parliament to establish the law. Δεν είμαστε ευτυχείς με την εξέλιξη. Τις τελευταίες μέρες έγιναν συζητήσεις στην Κνεσέτ για να γίνει ο νόμος. Ναι, και μπορούμε να... We have to close. Okay. Yesterday afternoon, it was suddenly said that it's the last news in the old broadcast, or the new broadcast will start next week, but we don't know how it will work together. Οπότε την επόμενη Δευτέρα, στις 15 του Μαΐου, θα αρχίσει ο νέος φορέας, δηλαδή στην ουσία οι δύο φορείς, ονομάζεται ΚΑΝ, ο τομέας των ειδήσεων. So yesterday they closed in a very sudden and we were not happy about it as the filmmakers, but we hope that next week we start a new era in the public broadcast. Ελπίζει λοιπόν ο φορέας ότι ο ακουστικός, ότι Δευτέρα θα είναι μια νέα σελίδα στο χώρο, αλλά όπως ακούσαμε και από την κυρία Χόφμαν, πρέπει όλοι να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. We have to close. One more sentence, and as Susanna said, we hope that the politicians will keep their hands out of the public broadcast. Και να είναι πάντα η πολιτική έξω από την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τις δύο κυρίες. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στους συναδέλφους στην Ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση. Χριστίνα Σιγανίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα.